Οπότε όταν διάβασα τον τίτλο, μου έκανε εξαιρετική εντύπωση για το τι μπορεί να έχει το περιεχόμενο μέσα. Δηλαδή, πώς διαχειρίζεται ένα νέο κορίτσι όλη αυτή την κληρονομιά που φέρει το όνομα αυτό, που είναι συνδεδεμένα άρρηκτα με τον ήλιο μας, με το γαλάζιο του ουρανού μας, με όλα αυτά που προσπαθούν να μας κληροδοτήσουν με κάποιο τρόπο μέσα από αυτή την κληρονομιά κτλ. Κτλ. Δηλαδή, είναι, ξέρεις, είπα, οπ, κάποιος έχει κάνει σοβαρή δουλειά, έχει ψάξει και τώρα θα μας παρουσιάσει μέσα σε ένα βιβλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Το Παρέα με τον Ελίτη γράφτηκε το 2013 και γράφτηκε από την ανάγκη μου αυτή να εκφράσω την Ελλάδα μέσα από στίχους του Ελίτη, μέσα από τον ήλιο, μέσα από τη θάλασσα, μέσα από τα τηγανιτά ψάρια. Τα τηγανιτά ψάρια, τι ωραία εικόνα μου έφερε στο μυαλό τώρα με τα τηγανιτά ψάρια, δεν ξέρεις, είναι και η ώρα δύσκολη. Μέσα από απλά πράγματα που συνθέτουν τη δική μας πολιτιστική ταυτότητα. Mm-hmm. Δεν συνδέεται με το έργο του Ελίτη. Δεν έχει να κάνει. Υπάρχει όμως ένα όνομα. Βέβαια. Μου αρέσει τον τίτλο, οπότε κάπως πρέπει να συνδεθεί. Υπάρχει. Είναι έντονο το στοιχείο του, γιατί μέσα από τους στίχους προσπαθώ να ενώσω το παρελθόν με το σήμερα. Αυτό που ήταν η Ελλάδα και αυτό που είναι η Ελλάδα. Το βιβλίο πραγματεύεται μία κατάσταση, μία παρέα σχεδόν τριών τριαντάριδων, που ψάχνουν τη ζωή τους, ψάχνουν την ευτυχία και επικεντρώνεται κυρίως στη Μυρτώ, την πρωταγωνίστρια. Έχουν φάει την κρίση κατά κούτελα. Δεν το συζητώ, εννοείται. Που τους βρήκε στα 20 κάτι μάλλον. Ναι. Είναι μια παρέα που έχει ξεκινήσει από πολύ μικρή, έχουν βιώσει διάφορες καταστάσεις και μέσα από τη φιλία τους κατάφεραν να αναπτυχθούν. Οπότε παρακολουθούμε τη ζωή της κεντρικής ηρωίδας, περισσότερο της Μυρτούς, που ξεκινάει το ταξίδι της από την Αθήνα, απολύεται, εντάξει, και πηγαίνει στη Μήλο. Βρίσκει εκεί μία δουλειά και τελικά καταλήγει στη Ρώμη. Σε ένα πολύ όμορφο, κλισέ, ναι, αλλά ρομαντικό ραντεβού. Μαριλένα μου, να πουληθούμε, αν είναι κορίτσι μου, να καταλήξουμε στη Ρώμη αύριο μεθαύριο, κλισέ, ξεκλισέ. Τώρα που είπες να δεις Ρώμη, τι μου θύμισες, δηλαδή. Τι σου θύμισα. Πολύ ωραία ταξίδια, πολύ ωραία τοπία, καταπληκτική αίσθηση, δηλαδή όλα αυτά που θα ήθελα κάποιος να ζήσει. Και ως απολυμμένος και όμως ακόμα καλύτερα. Μπορούμε να δούμε, σας παρακαλώ, το εξώφυλλο της Μαριλένας μια στιγμή. Γιατί από μακριά δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε την δυνατότητα. Σε αφίσα, σε φωτογραφία, σε ένα αγκροπλάν. Α, πολύ ωραία. Για συνεχίστε να το βλέπετε, σας παρακαλώ, εσείς. Λοιπόν, Μαριλένα, κατά τα άλλα, πες μου, σε παρακαλώ, πού σε βρίσκει η ζωή. Λοιπόν, εμένα ως Μαριλένα με βρίσκει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. και ο λόγος είναι μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση που έχουμε ετοιμάσει με το βιβλιοπωλείο Πανίδης, ναι. Και με την ομάδα «Με αρέσει το βιβλίο αφού», καθαρά θεσσαλονικιώτικη. Θέλω σε παρακαλώ κάποιον να μου κάνεις contact με κάποιον από την Βεβαίως, ομάδα με την «Με αρέσει πατέρα. Το βιβλίο αφού». «Με αρέσει το βιβλίο αφού», ναι. Πεθαίνω. Και έχουμε παρουσίαση σήμερα στις 7.30 του βιβλίου. Ωραία. Στο καφέ του Βασιλικού Θεάτρου. Δεν έχω πάει, θα πάω. Mm-hmm. Είναι εδώ απέναντι. Το Βασιλικό Θέατρο. Ωραία. Αυτό με φέρνει σήμερα εδώ. Και πολλά άλλα. Ήθελα πολύ να ταξιδέψω και χάρηκα πολύ που είμαι εδώ. Και πολύ καλά έκανες. Και τι έχει το πρόγραμμά σου μετά? Δηλαδή, θα αρχίσει την περιοδία για την πρόθεση του βιβλίου? Έχει ξεκινήσει. Έχουμε ταξιδέψει στον Έξαρχο Φθιώτιδο. Είναι πάρα πολύ όμορφο και φιλικό χωριό. Θα μάθεις γεωγραφία, κορίτσι μου, τώρα θες, δεν θες να τη μάθεις τη γεωγραφία, που είναι τι. Επισκέφθηκα τη Μήλο, με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση, γιατί το βιβλίο διαδραματίζεται και στη Μήλο. Ναι, φυσικά. Ναι, και ήταν πολύ όμορφα. Έχουμε κάνει και δύο παρουσιάσεις στην Αθήνα, επειδή εκεί είναι και η βάση μου, και σήμερα είμαι εδώ με πολύ μεγάλη χαρά, το ξαναλέω. Και πολύ καλά κάνεις να έρθεις και με το επόμενο και με το μεθεπόμενο βιβλίο. Με μεγάλη χαρά. Ορίστε, κοίταξε, πάτησε πρόβλεψη, ρε παιδί μου. Όντως, πραγματικά. Πάρ' το κάπως, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πολύ, Μαριλένα, μου Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.